Αυτό είναι το 7ο εργαστήριο για το λογισμικό, για τα μαθηματικά και τη φυσική. Στην πρώτη εργαστηριακή άσκηση μας δίνεται ένα ζευγάρι εντολών Μαξίμα, το οποίο, με τις οποίες ορίζεται το μη παραγωγικό και θέλουμε να τις καταλάβουμε και να τις εκτελέσουμε για να δούμε τον ορισμό του μη παραγωγικού. Στην ουσία δείτε ότι στην πρώτη γραμμή ορίζεται ο πρώτος όρος του παραγωγικού, δηλαδή το ένα παραγωγικό να είναι το 1, είναι με αγγείλη. Και my factorial, το μη παραγωγικό γενικά, θα είναι το μη, το οποίο θα πολλαπλασιάζει το my factorial μείον 1. Οπότε πάμε να γράψουμε τον κώδικα. Kilol, ορίζουμε το ένα παραγωγικό, ορίζουμε και το μη παραγωγικό όπως είπαμε. Και για παλήθευση, πάμε να βρούμε το 5 παραγωγικό. Να υπολογίσουμε το 50 παραγωγικό. Το 5 παραγωγικό ξέρουμε κάνει 120, είναι εύκολο στο υπολογισμό, αλλά το 50 παραγωγικό δεν μπορούμε να τεστάρουμε εύκολα, οπότε μπορούμε για επαλήθευση να πάμε και να κάνουμε το τύπο my factorial 50, αφαιρώντας το 50 παραγωγικό με τη γνωστή διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή τα αποτελέσματα βλέπονται εδώ. Βλέπετε ότι το 5 παραγωγικό πράγματι βγήκε 120. Το my factorial 50 προφανώς είναι ένας τεράστιος αριθμός, αλλά άμα πάρουμε τη διαφορά του 50 my factorial και του 50 παραγωγικό, θα δούμε ότι βγάζει 0 που είναι και το αναμενόμενο. Συνεχίζοντας το ίδιο ερώτημα, θέλουμε με την ίδια φιλοσοφία να ορίσουμε την ακολουθία Fibonacci και μετά ζητάμε να υπολογίσουμε το Fibo 30 και το Fibo 100. Κάνουμε κιλόλ. Ορίζουμε τον πρώτο όρο, ο οποίος είναι ο Fibo αγγείλες διπλές.n κατά μοιοτικό του. Θυμηθείτε ότι το είχε Fibonacci τους δύο πρώτους όρους για να δουλεύει, άρα χρειαζόμαστε και τον Fibo 2, θα είναι και πάλι το 1. Μετά ορίζουμε τον αναδρομικό τύπο, ο οποίος αναδρομικός τύπος θα είναι το Fibo ν, Fibo ν-1 και Fibo ν-2. Και να υπολογίσουμε τώρα το Fibo 30, θα έχουμε Fibo 30. Και μετά, για να βρούμε το Fibo 100, θα γράψουμε Fibo 100. Τα αποτελέσματα θα είναι βέβαια. Ο 300 όρος ακολουθίας του Fibonacci είναι 832.040 και το Fibo 100 είναι αυτός ο μεγάλος. Τώρα μας δίνεται μια ακόμη επιλογή. Δίνουμε πώς θα μπορούσαμε να μαζέψουμε το μη παραγωγικό με δύο διαφορετικές επιλογές. My factorial n if μη ίσον 1 δεν 1, δηλαδή στην ουσία λέει αν η τιμή μη ίσον 1 είναι 1, δηλαδή μιλάμε για το ένα παραγωγικό. Αλλιώς υπολόγισε το μη επί my factorial μείον 1. Και στη δεύτερη περίπτωση έχουμε κάνει τον ίδιο ορισμό, απλά είναι με αγγείλες. Οπότε τώρα πρέπει να κάνουμε αυτή τη φιλοσοφία που περιγράφεται σε, αυτό το, σε κάθε μία από τις δύο εντολές για να ορίσουμε το Fibo 1 και το Fibo 2. Δεν είναι πολύ δύσκολο, χρειαζόμαστε πάλι τις δύο ώρες όπως πριν. Εδώ λοιπόν και το Fibo 1, θα πούμε εάν το μη είναι 1 ή 2, τότε θα είναι μονάδα, γιατί δύο πρώτα είναι μονάδα. Αλλιώς, οποιοσδήποτε επόμενος όρος να υπολογίζεται το Fibo ν-1, Fibo ν-2. Στο Fibo 2 θα έχουμε τον δεύτερο τρόπο με την αγγείλη, άρα το μόνο που αλλάζει είναι ακριβώς αυτές οι αγγείλες. Κώδικας είναι εδώ, οπότε έχουμε ορίσει την ακολουθία Fibonacci με δύο διαφορετικούς τρόπους. Τώρα για την περίπτωση που θα έχουμε το Fibo 1 ν, μπορούμε να το γράψουμε και διαφορετικά όσον αφορά το σημείο αυτό εδώ πέρα. Θα μπορούσαμε να γράψουμε εάν το νι είναι 1, βάλε 1 την τιμή της ακολουθίας. Αλλιώς εάν το νι είναι 2, βάλε και πάλι 1 και μετά το τελευταίο else. Και αντίστοιχο θα είναι και για το Fibo 2, να αγγείλες. Οπότε τώρα αυτά έχουμε ορίσει με οποιονδήποτε τρόπο την ακολουθία, πάμε να τρέξουμε και να δούμε τον 300 όρο της ακολουθίας του Fibonacci με τον νι με τον δεύτερο τρόπο. Ζητάμε να χρονομετρήσουμε. Η χρονομέτρηση στο Maxima γίνεται με daily time, οπότε θα γράφαμε Fibo 1.30, θα του γράφαμε time επί της 100 για να υπολογίσει πόσο έκανε να εκτελέσει την προηγούμενη διαδικασία, Fibo 2.30, time επί της 100 για να υπολογίσει πόσο έκανε να εκτελέσει την προηγούμενη διαδικασία και θα προκύψουν αυτά τα αποτελέσματα. Προφανώς θα υπολογίσει οι υπολογιστές που έχουν ενδιαφέρον, αλλά ότι η πρώτη περίπτωση είναι πολύ πιο αργή από τη δεύτερη, θα είναι σίγουρο και δεδομένο. Και το θέμα είναι ότι ορίζεται, με τον πρώτη περίπτωση έχουμε ορίσει μια συνάρτηση η οποία έχει περισσότερο χρόνο για να υπολογίσει μέσω της συνοδρομικότητας, ενώ εδώ πέρα αφού έχουμε ορίσει ακολουθία πηγαίνει απευθείας από το 1 μέχρι το 30.
Στη δεύτερη άσκηση μας δίνεται η ρητή έκφραση χ, έκτης και ένα προς χέρι κοινιώνα και ζητάμε να εφαρμόσουμε την εντολή ρατσίμπ και φουλ ρατσίμπ στο αποτέλεσμα του προηγούμενου βήματος, αφού το έχουμε κάνει ανάλυση πρώτα σε απλά κλάσματα. Τα απλά κλάσματα θυμίζουμε μια εντολή part frac. Οπότε θα κάνουμε key lol, θα ορίσουμε την παράστασή μας. Θα κάνουμε part frac την παράσταση α για την μεταβλητή χ να αναλύσουμε. Θα κάνουμε απλοποίηση RATSIMP του β και θα κάνουμε και full RATSIMP του β. Και αν τα εκτελέσουμε αυτά, θα βγει αυτός ο κώδικας. Οπότε εδώ θα παρατηρήσετε ότι το RATSIMP και το full RATSIMP πρακτικά δεν έχουν καμία διαφοροποίηση. Τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ αν έχουμε αυτή την παράσταση που φαίνεται εδώ πέρα. Να δούμε γιατί. Θα κάνουμε key lol. Πάμε να κάνουμε το B. Κάνουμε RATSIMP του B. Μετά εντελούμε την εντολή full RATSIMP του B όπως ζητάει η εκφώνηση. Θα δείτε ότι τα αποτελέσματα εδώ στο RATSIMP εξακολουθεί να παραμένει μια κλασματική παράσταση, ενώ το full RATSIMP έχει δώσει μια πολύ πολύ απλοποιημένη. Εδώ το έχω ήδη τρέξει, απλά να δούμε ότι στην ουσία η εντολή full RATSIMP είναι σαν να έχεις κάνει RATSIMP του RATSIMP. Οπότε να έχετε υπόψη ότι η εντολή full RATSIMP είναι μια εντολή που κάνει στην ουσία μια ακόμα απλοποίηση, αν και εφόσον αυτή γίνεται. Πάμε στη τρίτη άσκηση. Θέλουμε να γράψουμε συμβολικά το άθροισμα 1 διανύ τετράγωνο και στη συνέχεια να βρούμε την αριθμητική τιμή του. Κάνουμε key lol. Η εντολή είναι γνωστή το sum. Κάνω sum του 1 διανύ τετράγωνο από νήσον 1 έως άπειρο για να έχουμε τη συμβολική γραφή. Και στην περίπτωση που θέλουμε να βρούμε την αριθμητική τιμή, ή τέλος πάντων τη συμβολική αριθμητική τιμή, κάνουμε sum του 1 διανύ τετράγωνο νη 1 inf και την δίπλα γράφουμε simp sum. Και εφόσον θέλουμε να βρούμε το δεκαδικό, θα κάνουμε επί 100 number. Επιλογή για την εντολή sum 1 διανύ τετράγωνο θα είναι να γράψεις επιτόπου, όπως είναι το 1 έως νη simp sum false. Και προφανώς η επιλογή αντίστοιχη για το sum όταν θα δούμε το αριθμητικό αποτέλεσμα θα μπορούμε να γράψουμε simp sum true. Καταλαβαίνετε ότι το simp sum false είναι το default. Οπότε αν πάμε να τρέξουμε τα αποτελέσματα, δείτε ότι αυτό θα βγάλει το συμβολικό, το άθροισμα. Εδώ βέβαια θα μας το τρέξει, θα βγάλει τόσο αποτέλεσμα που θέλουμε. Και εδώ βλέπουμε ότι η αριθμητική τιμή στην ουσία είναι το 1,643. Στην τέταρτη εργαστηριακή άσκηση ζητείται να ορίσουμε μια συνάρτηση F με τύπο αυτόν η οποία είναι και περιοδική. Να κάνουμε την γραφική της παράστασης διαστημίων 2π2π. Θα κάνουμε πρώτα απ' όλα key lol. Θα πάμε να ορίσουμε τη συνάρτηση F του χ, διπλές τελείες ίσον ορισμός. Εάν το ημίτον του χ είναι μεγαλύτερο στο 1 δεύτερο, βάλει την τιμή 1. Μεγαλύτερο στο 1 δεύτερο, τιμή παίρνει 1. Εάν το ημίτονο είναι μεγαλύτερο του ενός δευτέρου, δείτε ότι μιλάμε για αυτή την περίπτωση. Το μεγαλύτερο του ενός δευτέρου περιλαμβάνει και αυτό το κομμάτι, αλλά αυτό το κομμάτι ήδη έχει πάρει τιμές ίσες με 1. Άρα στην ουσία αυτή εδώ η διαδικασία μου λέει από το μείον 1 δεύτερο μέχρι το 1 δεύτερο όπως το θέλω εδώ πέρα. Τότε η τιμή της συνάρτησης είναι 0 και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η τιμή είναι μείον 1 αφού βρισκόμαστε στο R και κάνουμε τη γραφική παράσταση κατά τα γνωστά. Οπότε θα προκύψει αυτό το σχήμα. Τώρα όσον αφορά τον ορισμό της F υπάρχουν και κάποιες επιλογές που μπορούμε να κάνουμε. Να τις δούμε. Να μείνουμε λίγο σε αυτή την περίπτωση που στην ουσία έχουμε ορίσει τον πρώτο κλάδο πάνω πάνω με κάτι στο 1 δευτέρου. Εδώ έχουμε μεγαλύτερο του ενός δευτέρου και ταυτόχρονα μικρότερο του ενός δευτέρου για το ημίτον, αλλά έχουμε το δεύτερο κλάδο. Εδώ βάλαμε και το end ανεξαρτήτως αν δουλεύει και μόνο με αυτό. Και με αυτούς τους τρόπους προκύπτει επίσης η συναρτησία. Στο δεύτερο ερώτημα ζητείτε να κάνουμε την εκφράση της F που ορίσαμε και τη J με τύπο J π ημίτον π στο διάστημα μείον 2π2π. Προφανώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή WXPLOTB να ορίσουμε τις δύο συναρτήσεις, την F και την ημί, την οχήνα, την γράφημα απευθείας και το διάστημα. Αντίστοιχη επιλογή θα ήταν να παίρνουμε την PLOTB για να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Αλλά έχουμε δυνατότητα να πάμε να ορίσουμε χωριστά την Z και την ημί, την οχή, οπότε να έχουμε τέσσερις διαφορετικές επιλογές πλέον για την γραφική παράσταση. Ανάλογα με το πώς θα γράψουμε και θα συντάξουμε την WXPLOTB ή την PLOTB με όρισμα στο χ ή χωρίς όρισμα στο χ. Και το σχήμα θα βγει αυτό. Στο τρίτο ερώτημα θέλουμε να γράψουμε συμβολικά το ρεκόμα της F στο διάστημα μείον 2π2π και συνέχεια να δούμε την αριθμητική του τιμή.
η συμβολική γραφή γίνεται με την integrate στο μαξίμα, άρα γράφουμε integrate f του χ, όταν το χ γίνεται από το μείον 2πι ως το 2πι προς το διάστημα που μας ζητείτε. Αν θέλουμε να βρούμε την αριθμητική του τιμή, μπορούμε να ξέρουμε στην τελή Ρόμπερκ. Προφανώς αντίθετο η Ρόμπερκ με τη σύνταξη αυτή, μπορούμε να γράψουμε και το Ρόμπερκ F, αλλά μπορούμε και να βγάλουμε το χ από εδώ και να διατηρήσουμε τα υπόλοιπα ίδια, αλλά μπορούμε να αφήσουμε σκέτο το F και να βγάλουμε και το χ. Όλα αυτά μας βγάζουν τα ίδια αποτελέσματα, τα οποία θα φάνε εδώ να η συμβολική γραφή του ολοκόμματος το integrate και με το Ρόμπερκ που κάνει 0 και μια φορά το σκεφτείτε αυτή είναι περιοδική και αρτία συνάντηση. Στην πέμπτη άσκηση ζητείται να κατασκευάσουμε, να σχεδιάσουμε τη γραφική πάση συνάντησης F με τύπο F χ τετράγωνο, μία ένα ψυχή τετράγωνο και ένα και όλος τετράγωνο και στη συνέχεια να βρούμε τα ακρότατά της. Καταρχήν για τα ακρότατα στο μαξίμα, η εντολή η οποία χρησιμοποιούμε είναι η LBFGS. Και αν ψάξουμε λίγο τη βοήθεια, θα δούμε ότι αυτή η συνάρτηση δείχνει το ελάχιστο. Πάμε λοιπόν για τη γραφική πρώτα απ' όλα. Κάνουμε κιλό, λογαρίζουμε τη συνάρτηση κάτω τα γνωστά. Πάμε και κάνουμε τη γραφική παράσταση της F του χ. Επιλέξαμε το διάστημα μείον 10-10. Προφανώς για το WXplot μπορούμε να βάλουμε και την περίπτωση που δεν γράφουμε το όρισμα ή να βάλουμε σκέτο plot D. Η plot D πάλι χωρίς το όρισμα και το σχήμα μας θα είναι αυτό. Εδώ καλό είναι να συγκρατήσουμε για την επόμενη διαφάνεια που περίπου είναι τα ακρότατα, διότι αφού βρίσκει η συνάρτηση LBFGS χρειάζεται οπωσδήποτε να ξέρουμε πού περίπου είναι, άρα λοιπόν εδώ ξέρουμε ότι είναι κοντά στο 0, εδώ είναι κοντά στο 1 και εδώ ξέρω κοντά στο 0. Συνεχίζοντας, καταρχήν να ορίσουμε, να δούμε λίγο πώς συντάσσεται η συνάρτηση εντολή LBFGS. Έχει 5 ορίσματα. Το πρώτο ορίσμα βάζουμε τις συνάρτησες, το δεύτερο βάζουμε τη μεταβλητή μέσα σε αγγείλες, την αρχική τιμή μέσα σε αγγείλες, την ακρίβεια και τα α και β τα οποία έχουν ιδιαίτερη χρήση και ας τα δούμε λίγο με λεπτομέρεια. Το α παίρνει ακέραιες τιμές αρνητικές θετικές είναι 0. Το β παίρνει τιμές 0, 1, 2, 3 και τα δύο έχουν να κάνουν με το τι θέλουμε να εμφανίζεται εκτός από την απάντηση για τη θέση του ελαχίστου. Στην περίπτωση για παράδειγμα του α, οποιαδήποτε αρνητική ακέραια τιμή βάλουμε θα μου τυπώνει μόνο το αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο θα κάνουμε και θα επιλέξουμε σε όλα τα προηγούμενα είναι το μείον 1, 0. Προφανώς μπορείτε να δοκιμάσετε και άλλες επιλογές για να δείτε τι κάνετε. Θέλουμε το ελάχιστο, γιατί στην άτσια αφού είπαμε ότι είναι περίπου στο 0, το βάζουμε 0,1, με ακρίβεια 10 στη μείον 4, το διάστημα, το τελευταίο όρισμα είναι το μείον 1,0, θα το χρησιμοποιήσουμε παντού. Τώρα εμείς ψάχνουμε και τα άλλα δύο ακρότατα, η συνάτση είδαμε ότι έχει δύο μέγιστα, η F, άρα η μείον F θα έχει ελάχιστα στις αρνητικές θέσεις, οπότε παίρνουμε ελάχιστο για τη μείον F, για τη μεταβλητή χ, στο μείον 2, αρχική τιμή, 10 στη μείον 4, μείον 1,0 και είδαμε ότι έχει άλλο ένα μέγιστο, άρα θα πάμε πάλι για ελάχιστο της μείον F και ορίζουμε στη μείον F, τώρα στο ξεκίνημά μας να είναι το 2. Οπότε βλέπουμε ότι η θέση του ελαχίστου της F είναι για χ στο 1,9. Αντίστοιχα το χ για το ελάχιστο της μείον F, δηλαδή για το μέγιστο της F είναι το 1,93 και το ίδιο το 1,93. Στην έκτη άσκηση θέλουμε να φτιάξουμε μια λίστα που να έχει τους 100 πρώτους αριθμούς της ακολουθίας χήμη και ένα ίσον κόζ χήμη, συνήθως του χήμη, όταν ο πρώτος όρος είναι το συνήθως του 1 και στην συνέχεια να κάνουμε το γράφημα αυτής της λίστας, της ακολουθίας δηλαδή. Κιλόλ, ορίζουμε τον πρώτο όρο ότι είναι το συνήθως του 1 και ορίζουμε ότι ο ιστός όρος ακολουθίας θα είναι το συνήθως του α μείον 1. Και από εκεί θέλουμε να κάνουμε το γράφημα τη λίστα. Δεδομένου έχουμε αριθμητικές τιμές, το μαξίμα δουλεύει συμβολικά. Οπότε πηγαίνουμε και κάνουμε τη φορά ίσον 1 έως 100 με βήμα 1. Κάνε το εξής, ο ίσος μπαίνει το δεκαδικό, τον αριθμητικό κομμάτι της ακολουθίας αυτά, το πόσο κάνει δηλαδή. Στη συνέχεια ορίζουμε την λίστα plot list. Η λίστα αυτή δημιουργείται μέσα στην εντολή make list. Η make list λοιπόν μας δείχνει ότι θέλουμε να φτιάξουμε λίστα όπως το έχουμε γράψει τα μη μπαινή, άρα για κάθε μη από 1 έως όπου, ως 100 που έχουμε ορίσει εδώ πέρα, το float του α μη που είναι το μπαινή. Και στη συνέχεια ζητάμε να κάνουμε τη γραφική παράσταση.
η πλότη λίστα, η λίστα που θέλουμε να κάνουμε, discrete γιατί είναι διακριτή, η γραφική μας θα είναι με σημεία, στον άξονα τον κύριο θα γράφουμε μη και στον άξονα τον B θα βάλουμε α ίσον συνημείδημα το α μείον 1. Να ο κώδικας πώς θα εμφανιστεί στην οθόνη μας και αυτή θα είναι η γραφική μας παράσταση. Ας δούμε και ένα δεύτερο τρόπο. Ο δεύτερος τρόπος έχει να κάνει με δύο πράγματα. Πρώτον, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο ορίζουμε την ακολουθία και θα δείξουμε λίγο διαφορετικά τη γραφική. Kill all. Ορίζουμε την ακολουθία τώρα με την εντολή if. Αν το νη είναι 1, τότε ο πρώτος όρος, ο α1, είναι το cos του 1. Αλλιώς είναι το cos του α μείον 1. Πάλι φτιάχνουμε την plot list. Εδώ τη βάζουμε απευθείας την διαδικασία. Δεν χρειάζεται να πάω να φτιάξω το for loop για να δημιουργήσω τα δεκαδικά κομμάτια. Και η γραφική παράσταση τώρα, η διαφορά μας είναι εδώ, ότι ζητάμε να ενώσει τα σημεία τα οποία δημιουργούν τη γραφική. Ο δικαστής θα εμφανιστεί με αυτή τη λογική και η γραφική μας παράσταση είναι αυτή. Υπάρχει ένας τρίτος τρόπος, πάλι για το νόμο της ακολουθίας, αλλά τώρα στην ουσία δεν θα το πάμε σαν ακολουθία, το πάμε σαν συνάρτηση και πότε θα διαφοροποιηθεί λίγο. Εάν το μην είναι ένα, βάλε συνήθεια, αλλιώς βάλε το α του μην είναι ένα. Το ίδια λογική για την απευθείας ανάθεση των τιμών της αλφανή για να φτιάξουμε τη λίστα. Πάλι διακριτό γράφουμε και το στυλ μόνο σημεία τώρα. Ο κώδικας με αυτή τη μορφή και η γραφική θα είναι από εκεί στην πρώτη περίπτωση. Στην 7η άσκηση δίνεται μια συνάντηση με τύπο εύτυχη ίσον χ επί έτσι με αλφαχή και θέλουμε να υπολογίσουμε το γενικευμένο χρήμα που δίνω σαν απεριτσή εύτυχη δεχή και να παρατηρήσουμε. Κιλό, ορίζουμε τη συνάντηση, είτε με το 100% και με το 6% μπορούμε να το κάνουμε και βάζουμε να κάνει integrate του χ από 0 έως άπειρο. Αν το τρέξουμε θα μας φτάσει σε αυτό το σημείο, οπότε προφανώς θα σου ζητήσει την τιμή του α, γιατί η τιμή του α παίζει ρόλο στον υπολογισμό του ολοκληρώματος. Εάν δώσουμε το α θετικό βγαίνει ένα δι α τετράγωνο. Αν το δώσουμε αντικό βγαίνει πάλι για ένα δι α τετράγωνο και αν δώσουμε 0, διπλή εντολή για να βγάλει 0. Στην ουσία όταν με βγάζει ερωτήματα επιλέγουμε το τι θέλουμε και όπως τονίζει και εδώ πέρα, αν βάλουμε την εντολή ασβήν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τις διαφορετικές περιπτώσεις και ερωτήσεις που μας δίνει. Στο δεύτερο ερώτημα μας ζητάει να φτιάξουμε τη γραφική παράσταση να τη στο διάστημα 0,10 για την περίπτωση του α είναι 2 και να υπολογίσουμε δύο ολοκληρώματα για την ίδια περίπτωση. Ορίζουμε λοιπόν ότι το α είναι 2, γράφουμε τη γραφική παράσταση wplotd τη εύτυχη στο 0,10, η γραφική θα βγει για αυτή τη μορφή. Μετά ζητάμε τα ολοκληρώματα, γράψουμε την integrate του χ εύτυχη στο 0 συνάπειρο και στο 0,10. Οπότε θα βγει ένα τέταρτο μηδέν συνάπειρο και στο 0,10 αυτή η μορφή. Αν θέλαμε το κάνουμε σε δεκαδικό, θα μπορούσαμε να κάνουμε το number, το float, ό,τι εκεί. Καλό διάβασμα.